Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δήμαρχο Μαρκοπούλου Μεσογέας, τον κύριο Κώστα Αλαγιάννη. Καλό μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε. Γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Θα ξεκινήσω με το βασικό πρόβλημα που μου επισημαίνουν δημότες σας στα μηνύματα που στέλνουν εδώ και καιρό στο σταθμό. Και αυτό είναι οι σκαμμένοι δρόμοι σε διάφορες περιοχές του Δήμου σας στο πλαίσιο της εγκατάστασης του νέου αποχετευτικού. Αλλά ακούω πάρα πολλά παράπονα, κύριε Δήμαρχε, ότι οι δρόμοι είναι σκασμένοι, σπάνε τα αυτοκίνητά τους, Ότι αυτό είναι ένα χρόνο τώρα, ότι ένα χρόνο κινούνται ανάμεσα στα χαλάσματα. Τι γίνεται? Έχετε δίκιο, έτσι είναι, και είναι ένα θέμα που μας ταλαιπωρεί και εμάς αλλά και τους δημότες και τους επισκέπτες μας, γιατί το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Ξεκινήσαμε να κάνουμε το αποχετευτικό στο Μαρκόπουλο, τη γάμα φάση, όπου δεν έχουμε τόσο πολλά προβλήματα, και επίσης ξεκίνησε η παρούσα διοίκηση να κάνει το αποχετευτικό α φάση, πρώτη φάση, στο Πρωτοράφτη. Ναι. Δυστυχώς όμως εκεί πέσαμε σε έναν εργολάβο ο οποίος δεν ανταποκρίνεται, είναι ανεπαρκής κατά τη γνώμη της διοίκησης και δεν ανταποκρίνεται παρκώς στις συμβατικές του υποχρεώσεις. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αφήνει πάρα πολύ καιρό σκαμμένο το δρόμο, δεν βάζει τα υλικά που πρέπει να βάλει, με την πρώτη βροχή παίρνουν τα χαλίκια και το χώμα η βροχή και έχουμε διάφορα προβλήματα. Και δεν τον βγάζετε να βάλετε έναν άλλον? Αυτή είναι μία όψη, θα σας πω. Η δεύτερη όψη του προβλήματος είναι η εξής. Οι δρόμοι δεν είχαν συντηρηθεί εδώ και 40 χρόνια. Βεβαίως πάρα πολλές λακκούβες. Με τις βροχές και με τα χιόνια τόσα χρόνια καθίσανε. Και έχουμε ένα αυξημένο επιπλέον πρόβλημα για την οδοποία. Στο ερώτημα αν δεν τον αλλάξουμε, έχουμε κάνει όλες τις νομικές διαδικασίες πλέον για να τον κηρύξουμε έκπτωτο. Διότι δεν μπορούσαμε, ενώ είναι εν εξελίξει το έργο και του στέλναμε διάφορες ειδικές διαταγές, ειδικές προσκλήσεις, πρέπει να πάμε βήμα-βήμα, ώστε τώρα στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων την επόμενη του μεθεπόμενη εβδομάδα συζητιέται η έκπτωσή του. Πράγμα το οποίο και από τα αγγλικά νερά, γιατί είχε αναλάβει και αυτό στην ίδρυψη και στα αγγλικά νερά, μάλλον την αποχέτευση, έχει κηρυχθεί έκπτωση. Μα εδώ τώρα τίθεται ένα άλλο ζήτημα. Αλλά έπρεπε να πάμε βήμα-βήμα. Και η κατάσταση αυτή είναι πραγματικά ένα χρόνο περίπου, έτσι που μας ταλαιπωρεί. Εδώ έχω ακούσει κάτι, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Ότι ο συγκεκριμένος εργολάβος, ενώ αποδείχθηκε ανεπαρκής για το έργο του Πορτοράφτη, πήρε και τη δουλειά στα αγγλικά νερά, ενώ γνωρίζανε ότι είναι ανεπαρκής. Όχι, το ανάποδο. Το ανάποδο. Είχε πάρει τη δουλειά. Είχε πάρει τα γλυκά νερά, μπράβο. Κηρύχθηκε έκπτωτος και ήρθε εδώ, έδωσε 53% έκπτωση, πάρα πολύ μεγάλη έκπτωση. Τον πρόλαβε η ενεργειακή κρίση και ο ουκρανικός πόλεμος και καταλαβαίνετε τι σημαίνει για έναν εργολάβο αυτό το πράγμα. Καλά, εσείς αφού ξέρατε το ποιόν του, δεν έπρεπε να τον έχετε αποκλείσει. Είστε υποχρεωμένος όταν κάποιος, όταν έχει πολύ μεγάλη έκπτωση, να πάρετε αυτόν. Το έργο το παίρνει αυτός που δίνει τη μεγαλύτερη σύμβαση. Δεν πάει να λέγεται Αλαγιάννη. Ανεξαρτήτως από το παρελθόν του και από την ποιότητα της δουλειάς του. Ναι, δεν το κρίνουμε. Δίνει τη μεγαλύτερη έκπτωση. Φοβερό είναι το αυτό. Το παρελθόν και η δουλειά. Έχει δώσει τη μεγαλύτερη έκπτωση. Σου λέει το δημόσιο, γιατί αυτά είναι έργα του ΕΣΠΑ. Του περίοδου 14-20. Εφόσον δίνει τη μεγαλύτερη έκπτωση, θα το πάρει το έργο αυτός. Άσχετα μετά βλέπει ότι δεν μπορεί να το τελειώσει γιατί έχει διάφορα προβλήματα, κυρίως οικονομικά φαντάζομαι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα πάντως. Ακούμε ότι υπάρχει ένα απαρχαιωμένο σύστημα υδραυλικό εκεί στο Δήμο. Δηλαδή παλιές σωλήνες, οι οποίες πάνε συνέχεια. Ότι βρήκαμε ένα πεπαλαιωμένο, όχι βρήκαμε, υπήρχε πεπαλαιωμένο δίχτυο ίδρευσης και αχαρτογράφητο. Πράγμα το οποίο σημαίνει τι? Ότι με την πρώτη ευκαιρία όταν γίνονται τα έργα αποχέτευσης πάει ο αγωγός ίδρευσης, τρέχουμε με μια ελλειπή εμείς υπηρεσία ίδρευσης να το φτιάξουμε, γίνονται συχνές διακοπές του νερού και γι' αυτό ζητάμε και συγγνώμη για τους δημότες. Γιατί το δίχτυο είναι χαρτογράφητο, είναι πεπαλαιωμένο και δεν είχαμε φροντίσει να έχουμε τη δυνατότητα αντικατάστασης του δικτύου αυτού τόσα χρόνια. Ναι, αλλά τώρα περιγράφεται ένα σκηνικό που είναι λίγο απελπιστικό. Τρίτου κόσμου. Δηλαδή ένας δημότης ο οποίος δρόμο δεν έχει να περάσει με το αυτοκίνητο, αποχέτευση δεν έχει κατορθώσει, είμαστε στο 2023. Το νερό διακόπτεται. Το νερό κόβεται. Δηλαδή θα ψάξει να φύγει από το Δήμο. Αυτά είναι δύο από τα μεγάλα αγκάθια και είναι το στοίχημα της επόμενης πενταετίας. Αλλά πρέπει να δούμε και τα θετικά. Δώσαμε βάρος πάρα πολύ στην καθαριότητα και έχουμε μια υψηλού επίπεδου καθαριότητα.
ο Δήμος Μαρκοπούλου είναι από τους καθαρότερους Δήμους. Και παρόλο τον κόσμο. Αυτό ποιο το λέει, ότι είναι, γιατί αυτό ο κάθε Δήμαρχος το ίδιο λέει. Το παραδέχονται όλοι. Και πρώτα ο Δήμαρχος. Ναι. Αλλά το λένε όλοι, ότι δώσαμε βάρος στην καθαριότητα, γιατί το 2019, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, ο Δήμος Μαρκοπούλου ήταν γεμάτος σκουπίδια. Πήραμε καινούργια απορριμματοφόρα, αναδιοργανώσαμε την αποκομιδή, δηλαδή κάναμε πράγματα στην καθαριότητα που ήταν πάρα πολύ καλά και από την αποκομιδή και γενικά από το μάζεμα των σκουπιδιών είμαστε καθαρός Δήμος. Ναι. Επίσης, φτιάξαμε σχολεία. Ήταν εγκαταλειμμένα τα σχολεία ως προς τη συντήρηση, όχι καινούρια. Καινούρια τώρα έχουμε δύο που έχουμε στα σκαριά να φτιάξουμε. Επίσης, τον ηλεκτροφωτισμό. Δεν υπήρχαν φώτα. Βάλαμε αμέσως LED για να κερδίσουμε από την ενεργειακή κρίση κάποια χρήματα. Πόσο κόσμο μένει μόνιμα στο Πορτοράφτη? Δεν έχουν γίνει, αλλά είναι αγκάθια αυτά. Και Δήμαρχε, πόσο κόσμο μένει μόνιμα στο Πορτοράφτη και το χειμώνα τώρα? Με την απογραφή του 2000, τώρα του 2021, έχουμε 29.700. Αλλά δεν είναι αυτή, είναι πλασματική. Διότι μόνιμοι κάτοικοι μέσω της Αττικής Οδού που έχουν μεταφερθεί πολύ εδώ. Έχουν μεταφερθεί από το αεροδρόμιο που αφήσαν το ελληνικό, τις περιοχές Αργυρούπολη ήταν από εδώ. Και του προαστιακού που είναι στο Κοροπή, πρέπει να εξυπηρετούμε γύρω στις 35.000 με 40.000 μονίμους κατοίκους. Όχι κατά ανάγκη δημότες. Ναι. Μονίμους κατοίκους τόσους. Το χειμώνα. Το καλοκαίρι δεν σας λέω, γιατί ξέρετε το Πορτοράφτη με το ιδιαίτερο φυσικό κάλος που έχει είναι μεγάλη παράδοση. Βουλιάζει. Βουλιάζει ακριβώς. Επίσης, κωδικοποιώντας τα μηνύματα των ακροατών, μου λένε ότι και στο παραλιακό μέτωπο ξεκίνησε μια ανάπλαση η οποία έχει μείνει στη μέση. Είναι έτσι? Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Εμείς όταν αναλάβαμε τη διοίκηση δεν υπήρχε τίποτα στο παραλιακό μέτωπο. Και ξεκινήσαμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να κάνουμε διάφορα πράγματα. Τι έκαναμε? Νομιμοποιήσαμε τις εγκαταστάσεις που λιμένα Πορτοράφτη ανακετεύθη και σας καλώ να έρθετε. Έχουμε να έρθουμε. Εγώ έχω να συχνά. Να κάνουμε έργο. Έχω να έρθω χρόνια. Μη νομιμοποιημένες. Ναι. Επίσης επαναχαράξαμε μέσω της κτηματικής τον Αιγιαλό στο λιμάνι. Βελτιώσαμε την, κάναμε μια βυθοκόρηση, υπήρχε μια ξέρα μέσα στο λιμάνι, έργο μεγάλο, το αποτελειώσαμε, το τελειώσαμε μάλλον, και τώρα τα σκάφη είναι πάρα πολύ ασφαλή στο να μπαινοβγαίνουν στο λιμάνι. Βέβαια υπάρχει τρομερή κίνηση και μπορεί να παρκάρεις το καλοκαίρι, γίνεται κόλαση. Ναι, έχουμε δύο πολύ ωραίους πεζόδρομους, τους οποίους έχουμε ανασκευάσει και επισκευάσει και είναι απολύτως ασφαλή και απολύτως εντάξει. Υπάρχουν βέβαια προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο, αλλά τώρα έχουμε δημιουργήσει με ένα master plan, έτσι όπως λέγεται, για την επόμενη πενταετία να φτιάξουμε κάποια επιπλέον πράγματα που αφορούν το Πορτοράφτη και που θα δώσουμε ακόμα καλύτερη ποιότητα ζωής στους κατοίκους του Πορτοράφτη. Και τελικά εγώ δεν κατάλαβα τώρα με το αποχετευτικό τι θα γίνει. Θα ξαναρχίσεις από την αρχή? Δεν έχουμε πρόβλημα, τελειώνει η γάμα φάση αποχετευτικού. Το Μαρκόπουλο θα αποχετευτεί μετά από χρόνια. Όλο το Μαρκόπουλο. Στο Πορτοράφτη τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Θα δούμε την εξέλιξη της εργολαβίας αυτή της ΕΤΕΚΑ. Η ΕΤΕΚΑ λέγεται η εταιρεία. Τι θα γίνει με το, αν θα είναι, θα κηρυχθεί έκτοτε, κατά τη γνώμη μου θα κηρυχθεί. Από εκεί πέρα έχουμε το εξής. Μπορούμε να έρθουμε σε απευθείας διαπραγμάτευση με τον δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, να πάρει το έργο και να το προχωρήσει. Απλώς ναι, θα πάρει λίγο χρόνο παραπάνω. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή επιτυχία σας, ευχόμαστε. Γεια σας. Ευχαριστώ, να είστε καλά, ευχαριστώ.